Μια χαρά εσείς. Να σας πω ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει με την, και με τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση που πήραμε για να αποστείλουμε μια επιστολή στην, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μας απασχόλησε πάρα πολύ. Η ΕΡΤ είναι, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ένας εύκολος στόχος. Η ΕΡΤ δεν είναι, η διοίκηση της ΕΡΤ δεν είναι πολιτικό κόμμα, δεν είναι ένας φορέας, ας πούμε, ο οποίος θα μπορούσε να εκδώσει μια πολιτική ανακοίνωση. Είμαστε η τηλεόραση όλων των Ελλήνων. Επομένως και η όποια απάντηση δίνουμε σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχει αυτό το σκεπτικό σαν βάση. Είναι εύκολο πράγμα κάποιος να βγάλει μια ανακοίνωση και να εγκαλέσει την ΕΡΤ, και ακόμα πιο εύκολο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να της επιβάλλει και πρόστιμα, όπως έκανε και στο παρελθόν, διότι η ΕΡΤ δεν μετέδιδε, κατά τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το κόμμα της Χρυσής Αυγής όσο έπρεπε να το προβάλλει. Η Βουλή ανέστειλε, βέβαια, όπως ξέρετε, τη χρηματοδότηση στο κόμμα της Χρυσής Αυγής μέχρι να τελειώσει η δική η απόφαση, όμως. Αν η απόφαση είναι αθεωτική ή δεν χαρακτηρίσουν την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, τότε η Βουλή θα δώσει αναδρομικά την χρηματοδότηση που την έκοψε προς το παρόν. Η ΕΡΤ τι θα κάνει, θα δώσει αναδρομικό τηλεοπτικό χρόνο? Σωστό. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής. Έχουμε λοιπόν μια νομοθεσία η οποία λέει ότι οφείλουμε να μεταδίδουμε όλα τα κόμματα, και από την άλλη μεριά έχουμε τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ που λέει ότι στην ΕΡΤ φωνές μίσους, σαλλοδοξίας, φασισμού, ρατσισμού δεν έχουν λόγο. Ποιος θα λύσει αυτό, αυτή την νομική διαφωνία? Ποιος θα λύσει αυτή τη διελκυστίδα? Ποιος θα μας πει αν πρέπει να παίζουμε τη στιγμή που, όταν παίζουμε κάτι, έχει δικαίωμα, και πολύ καλά κάναν οι τέσσερις φίλοι καθηγητές, μην νομίζω ότι ένας καθηγητής, του κάναμε όλους καθηγητές, ναι. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ, πολύ καλά κάνανε και στείλανε αυτό το πράγμα και μας λένε ξαναδείτε το θέμα, και εμείς απαντάμε. Προσωπικά οι θέσεις μου είναι γνωστές στο Πανελλήνιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας απαντήσει κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι έχει την ευθύνη της λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Και είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ας απαντήσει. Εάν παίξουμε θα είμαστε σύνομοι. Αν παίξουμε όμως φωνές μίσους θα είμαστε παράνομοι. Λοιπόν, ούτε μπορεί να γίνει. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ο Σεραφείμ Κοτρότσος είμαι. Νομίζω ότι αυτό που κάνετε και η παρέμβαση που κάνετε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική, και για έναν πρόσθετο λόγο. Μπορεί εσείς να μιλάτε ως πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ναι. Επειδή όμως και οι άλλες τηλεοπτικές συχνότητες δημόσιες είναι, ναι. Υπό την έννοια αυτή δίνεται ένα ερέθισμα, δημιουργείται ένα ερέθισμα για μια γενικότερη συζήτηση. Οι ρητορικές μίσους, πολύ καλά λέτε εσείς, δεν χωράνε στην ΕΡΤ, ναι. Αλλά θα προσθέσω εγώ, με βάση αυτά που είπατε, ότι είναι τροφή για σκέψη να μην χωράνε σε καμιά δημόσια συχνότητα, ακόμα και αν έχει ενοικιαστεί σε κάποιον ιδιώτη. Δεν ξέρετε πόσο συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κοντρώση. Δεν ξέρετε πόσο συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα δεν είναι μόνο η ΕΡΤ. Σας απάντησα όμως πριν. Ξεκίνησα, ας πούμε, την παρέμβασή μου λέγοντας ότι, επειδή, ας πούμε, επιτρέψετε και την έκφραση, ας πούμε, αρκετό ξύλο τρώμε και για πράγματα που φταίμε αλλά και για πράγματα που δεν φταίμε. Και εμείς μαζί σας, και εμείς μαζί σας τρώμε ξύλο. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά σε ορισμένα πράγματα που κάνουμε λάθη δεν έχουμε κανένα λόγο να τα κρύψουμε και να μην τα ομολογήσουμε. Άνθρωπος που δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Άνθρωπος που κάνει κάτι θα κάνει και λάθη. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα μου επιτρέψετε να το πω νομικό κενό, να το πω συμφωνία του νόμου που ιδρύει την ΕΡΤ. Και νομική αντίφαση ενδεχομένως. Και νομική αντίφαση. Δύο νόμοι που συγκρούνται. Ναι, είναι αυτό. Οπότε
ας αποφασίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας ελέγχουν τι θέλουμε να κάνουμε αυτά τα δύο. Έτσι είναι, και να μην το παίζουν πόντι πιλάτη. Να υπάρξει μια συγκεκριμένη απόφαση ώστε να τελειώσει. Πάντως, με την επιστολή σας και αυτό το θέμα ανοίγει ένας δημόσιος διάλογος. Και νομίζω ότι θα κάνουμε και ειδική εκπομπή και θα καλέσουμε και τους ανθρώπους που έστειλαν την επιστολή για να αρχίσει να συζητιέται αυτό το θέμα. Και να υπάρξει και η πίεση προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να πάρει μια απόφαση και να ξεκαθαρίσει το τοπίο πάνω σε αυτό το θέμα. Η δουλειά σας είναι να αναδεικνύετε τα προβλήματα. Ναι, γιατί είναι πολιτικό θέμα αυτό και αναδεικνύεται ένα τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Και όποτε με θέλετε θα είμαι παρόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν η παρέμβαση του Προέδρου της ΕΡΤ, του κ. Τσακνή, σε σχέση με αυτό το θέμα που αναδείξαμε νωρίτερα. Νίκο, λέγαμε τότε με τις τηλεοπτικές άδειες πριν από λίγο καιρό ότι είχαμε μία άλλη αντίφαση τότε, οι δύο αντισυνταγματικότητες. Η αντισυνταγματικότητα, η τελευταία υποτίθεται στο, όχι υποτίθεται, στο νόμο Παπά, στο συγκεκριμένο άρθρο, και η αντισυνταγματικότητα, η προηγούμενη, πάλι του ΣΤΕΜ, για το καθεστώς των τηλεοπτικών αδειών. Λοιπόν, δηλαδή η ζωή δημιουργεί τέτοιες αντιφάσεις και πρέπει οι ανεξάρτητες αρχές, τα όργανα, να τις επιλύουν. Και η ΕΡΤ δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τα συζητήσει αυτά τα θέματα και να ανοίξει τέτοια ζητήματα. Και καλό είναι να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος. Και οι άλλες δημόσιες συχνότητες, εγώ θα επιμένω, γιατί κάποιοι πετροβολούν την ΕΡΤ, καλυπτόμενοι πίσω από την ασυδοσία που υπάρχει. Όλες οι δημόσιες συχνότητες. Σας επαναφέρω στο πολιτικό.